πολιτισμού του τότε. Κοιτάξτε σήμερα τι παράγει ο δικός μας πολιτισμός και φτάνουμε σε ένα σημείο που φίλες και φίλοι πραγματικά τρομάζει. Θα έχετε ακούσει για τα μικροτσίπ που φυτεύονται μέσα στο δέρμα. Θα έχετε ακούσει για τη δυνατότητα που παρέχεται μέσω συσκευών να παρακολουθούμε, ας πούμε, το παιδί που έχει βγει έξω το παιδί μας και υπάρχει μία συσκευή εδώ, μία συσκευή εκεί και βλέπεις που είναι. Τώρα αυτό προχωράει ένα βήμα παραπάνω και γίνεται και τρομακτικότερο, Κωστή. Εμφυτεύονται μικροτσίπ κάτω, υποδορίως, κάτω από το δέρμα και μπορούμε με αυτά πια να κάνουμε κινήσεις που τα καν τις φανταζόμασταν. Επί παραδείγματι, κάνεις μία με το χέρι και ανοίγει πόρτα. Α, όχι, δεν το περίμενα αυτό. Μπορείς να το φανταστούν να πληρώνεις. Ναι, μπορείς να φανταστούν να ανοίγεις. Ανοίγει η πόρτα. Έλα. Α, δες το. Για να το δω. Με μια απλή κίνηση του χεριού ξεκλειδώνουν τις πόρτες, πληρώνουν το λογαριασμό και ανοίγουν τον υπολογιστή ή το κινητό τους. Σενάριο βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως όχι. Το μέλλον, όσο τρομακτικό και αν ακούγεται, έχει ήδη φτάσει στην πόρτα μας. Περισσότεροι από 3.000 Σουηδοί έχουν εμφυτεύσει κάτω από το δέρμα τους μικροτσίπ που, όπως λένε, κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη καθώς τους λύνουν κυριολεκτικά τα χέρια. This includes home access, work access and car access, replacing luggable keys. Wearable dongles with insertables. It may seem trivial, but never being able to forget your keys certainly has benefits for some. You can never get locked out. You never have to call a locksmith or try and crawl through the cat flap. Μέχρι πρόσφατα στο σώμα τοποθετούνταν συσκευές που προορίζονταν για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Πλέον όμως η εν λόγω τεχνολογία έχει κάνει άλμα στο επόμενο επίπεδο. Τα εμφυτεύματα μικροσυσκευών στο χέρι που τείνουν να γίνουν νέα παγκόσμια μόδα, όπως εξηγούν οι ειδικοί, έχουν πολλαπλές χρήσεις. This is how I do it. Okay. No need for passcodes. And... Oh, I open the front door, I open various office rooms. I unlock my smartphone, my computer, I unlock my bike. Αρκετοί είναι εκείνοι που τα επιστρατεύουν για να απλοποιήσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς για παράδειγμα χρησιμοποιούν τα εμφυτεύματα αντί για αεροπορικά εισιτήρια ή για κάρτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, συνδέοντας το μικροτσίπ τους ώστε να αναγνωρίζεται από τους ελεγκτές. Όσο για τη διαδικασία της τοποθέτησης του τσίπ στο δέρμα, είναι όπως εξηγούν απλή και ανώδυνη. So the RFID and NFC microchips are about the size of a grain of rice. They're inserted using a large gauge syringe, like those used in body piercings or pet microchipping. And once inserted, they're invisible to the naked eye. This person doesn't even have a scar. Οι υπέρμαχοι της αμφιλεγόμενης αυτής τεχνολογικής εξέλιξης επιμένουν ότι είναι ασφαλής για όσους τη χρησιμοποιούν και ήδη σχεδιάζουν ακόμη περισσότερες εφαρμογές. Αλλά όσο εντυπωσιακό και αν είναι ένα εμφύτευμα στο χέρι που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του air condition ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος, οι αμφιβολίες που εγείρονται για την ανθρώπινη ρομποτοποίηση είναι πολλές και μάλλον βάσιμες. Σίγουρα είναι το μέλλον. Είναι οι επόμενες μέρες που έρχονται και νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ μακριά. Αλλά, Κωστή, είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό και το λέγαμε και όσο βλέπαμε το βίντεο. Καταρχάς, αλλάζει και ο τρόπος που κάποιος θα σε κλέβει πια. Δηλαδή, μπορεί να σε συναντήσει, να σου πάρει το χέρι. Το δαχτυλάκι, να στο κολλήσει, να ανοίξει, να μπει, οτιδήποτε. Δηλαδή, να σου το βάλει στο κινητό, να σου το βάλει στον υπολογιστή, να σου σηκώσει όλο το λογαριασμό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Από τη μία είναι η εξέλιξη, η τεχνολογία και το μέλλον και από την άλλη είναι ο φόβος και η ανησυχία για το πώς πια μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο που είναι λίγο τρομακτικός. Βέβαια θα μου πεις κάποιοι παλιότερα, τα ίδια θα λέγανε και για αυτά που έχουμε ήδη εμείς σήμερα και τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν ξέρω, σωστό μπορεί. Σωστό είναι αυτό, αλλά από την άλλη εγώ αισθάνομαι με κάτι τέτοια ότι θέλω να πάρω τα βουνά. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα στους Ίνκας ή αν θα πήγαινα στα Μάρμαρα. Χωρίς τυπάκι. Θέλω πριν πάμε Θεσσαλονίκη, λέγαμε προηγουμένως, σε ρωτάω αν είδες τον αγώνα, μου λες